Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Top Planet. Για περισσότερα βίντεο πατήστε like και εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 10 πιο θανατηφόρα φυτά. Έχετε ακούσει ποτέ για χαριτωμένους δολοφόνους? Ας γνωριστούμε τώρα. Μπορεί να φαίνονται τόσο όμορφα όσο μια εικόνα, αλλά μερικά από αυτά τα όμορφα λουλούδια της φύσης είναι καλύτερα όταν αποφεύγονται. Προσοχή λοιπόν. Δάφνη. Διακεκριμένο για τα αρωματικά άνθη και τα δηλητηριώδη μούρα του. Αυτό το φυτό χρησιμοποιείται κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς. Εγγενεί στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η δάφνη είναι γνωστή για τις θανατηφόρες ιδιότητές της, ενώ τα άνθη του μπορεί να φαίνονται πολύ γοητευτικά όταν φυτεύονται σε ένα γλυκό μικρό καλάθι. Η κατανάλωση όμως από 2 ή 3 μούρα αυτού του γλυκού αλλά θανατηφόρου φυτού μπορεί να αποδειχθεί μοιραία ακόμα και για έναν ενήλικο άνθρωπο. Η κατάποση οποιοδήποτε μέρους αυτού του φυτού μπορεί σίγουρα να προκαλέσει αίσθηση καψίματος στο στόμα και στην εντερική οδό, ακολουθούμενη από κόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στο θάνατο. Αλλά δεν πρόκειται να τρώμε κανένα παράξενο αντικείμενο εκεί έξω, έτσι δεν είναι? Αγκεραντίνα αλτίσιμα. Ένα φαινομενικά αυλαβές φυτό. Είναι γνωστό όμως ότι σκοτώνει ανθρώπους έμεσα. Το φυτό περιέχει την τρεμετόλη τοξίνη, έτσι όταν τα φυτά καταναλώνονται από ζώα, το γάλα, το κρέας τέτοιων βοηδών μολύνονται με αυτήν την τοξίνη. Η δηλητηρίαση ονομάζεται ασθένεια γάλακτος και μπορεί επίσης να είναι θανατηφόρα. Nerium olinder. Ένα όμορφο φυτό με εντυπωσιακά λουλούδια, όμως είναι ίσως ένα από τα πιο επικίνδυνα σε αυτή τη λίστα. Είναι κάπως περίεργο όταν εξετάζουμε πόσο συχνά αυτό το φυτό χρησιμοποιείται ως τυπικό διακοσμητικό και βρίσκεται σχεδόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το πιο θανατηφόρο φυτό του κήπου μέχρι σήμερα. Οποιοδήποτε είδος εξωτερικής επαφής με το φυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος, σοβαρή φλεγμονή και ερεθισμό των ματιών. Το Olinder περιέχει καρδιακές γλυκοσίδες, οι οποίες εάν ληφθούν σε μεγάλες δόσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά θανατηφόρες. Η κατάποση αυτού του φυτού μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό, υπερβολική σιελώρια, χιλιακό άλγος και διάρρεια. Προσοχή! Ατρόπα μπελοντόνα. Οι δηλητηριώδες ιδιότητες του Datelina Saint είναι γνωστές για γενιές. Η ιστορία λέει ότι οι στρατιώτες του Μαχάμπετ δηλητηρίασαν τους Δανούς όπου τους πρόσφεραν κρασί φτιαγμένο από τα γλυκά φρούτου αυτού του φυτού. Είναι δελεαστικά τα μούρα και έχουν προσελκύσει μικρά παιδιά αλλά και απροστόκητους ενήλικες που κάνουν το λάθος να τα επιλέξουν. Ακόμα και μία φυσική επαφή με τα φύλλα αυτού του φυτού μπορεί να προκαλέσει διάφορους τύπους προβλημάτων που σχετίζονται με το δέρμα. Μερικά από τα κοινά ονόματα για αυτό το φυτό είναι τα μούρα του διαβόλου, τα κεράσια του άτακτου ανθρώπου, ο όμορφος θάνατος, τα βότανα του διαβόλου. Μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν ως μία λίστα επιθέτων για να το περιγράψουν. Ενώ ολόκληρο το φυτό είναι τοξικό. Οι ρίζες αυτού του φυτού πιστεύετε ότι είναι εξαιρετικά τοξικές. Το φυτό, όταν καταναλώνεται, μπορεί να προκαλέσει θολή όραση, απώλεια ισορροπίας, κατακράτηση ούρων, παρεστήσεις και σπασμούς. Σικούτα. Η σικούτα, που ανήκει στην ίδια οικογένεια φυτών με το hemlock, το φυτό που σκοτώσει καταστροφικά το Σοκράτη, έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο τοξικά φυτά της Βόρειας Αμερικής. Η κικουτοξίνη, αν και υπάρχει σε όλα τα μέρη του φυτού, συγκεντρώνεται κυρίως στις ρίζες της. Έχει αναφερθεί επίσης η δηλητηρίαση μετά από επαφή του δέρματος με το φυτό. Τα συμπτώματα δηλητηρίασης που προκαλούνται από το φυτό περιλαμβάνουν τον εμετό, αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος, μειώνουν το επίπεδο pH του αίματος και κάνουν πήξη του αίματος. Convallaria Machalis, γνωστό ως και Lily of the Valley. Τα όμορφα λουλούδια του φυτού σε σχήμα καμπάνας είναι γλυκά αρωματικά αλλά πολύ δηλητηριώδες ανθοφόρο φυτό. Παράγει κόκκινα μούρα τα οποία είναι συχνά επιτυχημένα στο να προσελκύσουν μικρά παιδιά. Όλα τα μέρη αυτού του φυτού, συμπεριλαμβανόμενων και των μούρων, είναι πάρα πολύ δηλητηριώδη και έχουν περίπου 38 διαφορετικούς τύπους καρδιακών γλυκοσίδων. Outman Crocus. Επίσης γνωστός ως φθινοπορεινός κρόκος. Το λουλούδι αυτό είναι το μόνο είδος του γένους του που προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ αυτά τα φυτά αναπτύσσονται στην αυλή του σχολείου σας, μπορεί να φαίνονται δελεαστικά, όμως σκεφτείτε το 2 φορές πριν το προσεγγίσετε.
Ο φθινοπορεινός κρόκος είναι πραγματικά θανατηφόρος, δηλητηριώδης, λόγω της περιεκτικότητάς του σε κολχικίνη. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από κολχικίνη μοιάζουν με αυτά του αρσενικού. Devil's Helmet. Αυτό το πολυετές φυτό πιστεύεται ότι είναι το δώρο της κόλασης στη γη. Το φυτό είναι διάσημο για τις δηλητηριώδεις ιδιότητες του από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Σε περίπτωση κατάποσης, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει γαστρετερικές επιπλοκές, αίσθηση καψίματος, μυρμήγκιασμα και μουδίασμα στο στόμα και στο πρόσωπο. Εάν ληφθεί σε μεγάλες δόσεις, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και στιγμιαίο θάνατο. Ντατούρα. Ναι, είναι δέος, αλλά μόνο λόγω του γεγονότος ότι μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τους μυστηριώδεις τρόπους της φύσης. Τα όμορφα αυτά λευκά λουλούδια του χιονιού, αυτού του φυτού, είναι τόσο δελεαστικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τέλειο όπλο δολοφονίας. Τα περισσότερα μέρη του φυτού είναι τοξικά, γι' αυτό σε ορισμένες περιοχές είναι παράνομη η αγορά, αλλά και η σπορά αυτού του φυτού. Μπρουκνάνσια. Αυτό το φυτό είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα προϊόντα της φύσης μέχρι στιγμής. Είναι συγκλονιστικό οι όμορφες αποχρώσεις, αλλά και τα σχήματα των λουλουδιών, η γλυκιά μυρωδιά τους, αλλά φαίνεται ότι η γλυκιά εμφάνιση αρνείται ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα. Οι σάλπιγγες του θανάτου, του Angels, περιέχουν μια ουσία με ισχυρές τοξίνες, όπως η ατροπίνη και η σκοπαλαμίνη. Η κατάπωση φύλων σπόρων ή στελέχοντας σαλπίγγων του αγγέλου μπορεί να προκαλέσει ναυτία, διάρρεια, παράλυση, ακόμα και ψευδαισθήσεις. Τα ναρκωτικά που λαμβάνονται από αυτό το φυτό μπορούν να μετατρέψουν τον άνθρωπο σε ζωντανό ζόμπι και να αφήσουν το θύμα εντελώς άγνωστο για το τι κάνει. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να πατήσετε εγγραφή και το κουδουνάκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!